Εγώ από τη μεριά μου οφείλω να συγχαρώ τον Δήμαρχο Αμυνταίο, ο οποίος πραγματικά αφουγκράζεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία και σε πολλά ζητήματα πρωτοστατεί και ενεργεί πάντα για το συμφέρον της περιοχής και της περιφερειακής ενότητας Φλόρινας. Διαπιστώνουμε πραγματικά ότι τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα από τότε που άρχισε να υπάρχει η περιφερειακή συνείδηση και δημιουργήθηκε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, δυστυχώς, να υποβαθμίζεται σε όλες τις δραστηριότητες, είτε αυτές αφορούν κοινωνικές δομές, είτε τεχνικά έργα, που σε αντίστοιχους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας γίνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και θα έλεγα πολύ πιο εντατικά από ότι στο νομό της Φλόρινας. Και αυτό γίνεται επιλεκτικά, γιατί θεωρώ ότι σε όλα τα θέματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η πλειοψηφία καθορίζει και τα αποτελέσματα και τις τύχες των νομών της Δυτικής Μακεδονίας. Και φυσικά, όπως υπόθηκε από τους προηγούμενους συνομιλητές, αυτοί οι οποίοι είναι ισχυροί, αυτοί έχουν και τα μεγαλύτερα μερίδια. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, φαίνεται ότι υπάρχει κατάφορη αδικία για τον νόμο Φλόρινας και αυτό δεν γίνεται μόνο στα θέματα της ανάπτυξης, που από ό,τι γνωρίζω είχε γίνει μια περιφερειακή σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας πριν 7-8 μήνες, κύριε Δήμαρχε, και είχατε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες αφορούσαν τις λίμνες του Αμυνταίου, όλες τις λίμνες, τις Άζαρη, τις Δεγορίτιδας κτλ., οι οποίες έδιναν και το στίγμα και τη φιλοσοφία για να μπορείς να υπάρξει ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό για τον Δήμο του Αμυνταίου. Και φυσικά και ο Δήμος Φλόρινας, αλλά και θα έλεγα και ο Δήμος Πρεσπών, είχαν καταθέσει αντίστοιχες προτάσεις για να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά τα χρηματοδοτούμενα έργα. Επειδή ήμασταν παρόντες εμείς και είπαμε και για το θέμα της ανεργίας, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νομός μας, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, είναι πάνω από 35%, είχαμε καταθέσει τότε και στην κυρία Ζεβελιάδου, η οποία ήταν παρόν στη συνάντηση αυτή, ότι πρέπει να προσευχθεί ο νόμος Φλόρινας και πρέπει μάλιστα να υποστηριχθεί όσο γίνεται περισσότερο, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Διαπιστώνουμε σήμερα πραγματικά και θλίβουμε για αυτά που γίνονται και αυτό επειδή έχει τύχει πολλές φορές να παρευρεθώ και σε περιφερειακά συμβούλια και αυτό θέλω να το τονίσω για να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, πολλές φορές και οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι, και αυτό θέλω να το επισημάνω γιατί αφορά και το θέμα των μονάδων της ΔΕΗ, δεν παίρνουν και δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων για θέματα που αφορούν πραγματικά το ζήτημα της ενέργειας και γενικά την υπόσταση και τη διατήρηση των μονάδων στην περιοχή της Φλόρινας. Τις προάλλες έτυχε να είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου διαβάστηκε από τον κύριο Περιφερειάρχη το θέμα και την επιστολή του από τον κύριο Αλμούνια. Ήταν μια συνεδρίαση η οποία στο τέλος, και φέρω αυτό να σας πληροφορήσω, αποδέκτες ήταν 5 άτομα, γιατί οι υπόλοιποι περιφερειακοί σύμβουλοι είχαν αποχωρήσει ένας-ένας όλοι. Καταλαβαίνετε δηλαδή το επίπεδο και τη σοβαρότητα για ένα θέμα που αφορά τον νομό Φλόρινας, πόση δυναμική παρέμβαση μπορούσε να έχει και υποστήριξη από τους περιφερειακούς συμβούλους. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί στο τέλος ζήτησα τον λόγο να πάρω για να τοποθετηθώ, και αποχώρησα γύρω στις 11 η ώρα ήταν το βράδυ, από τις 6.30 ώρα ήταν το κάλεσμα, 11 η ώρα το βράδυ δεν μας δώσανε τον λόγο και έκανε τοποθέτηση μόνο την Περιφερειάρχης, ο κύριος Ηλιάδης, και έκανε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά για ποιο λόγο επιλέχθηκε να πουληθούν οι μονάδες της Φλόρινας και ποια ήταν αντίδραση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι η συνεργασία όλων των φορέων και οι σχέσεις οι οποίες πρέπει να υπάρχουν δεν πρέπει να κρίνονται από πολιτικές σκοπιμότητες. Τα συμφέροντα της περιοχής της Φλόρινας είναι 9, είτε αυτός προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, είτε από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, είτε από οποιοδήποτε άλλον πολιτικό χώρο, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει από όλους μας είναι να στηρίζουμε
την προσπάθεια που καταβάλουν όλοι οι φορείς, έτσι ώστε να υπάρχει ανάπτυξη στην περιοχή, να υπάρχουν δυνατότητες να δρομολογήσουμε εξελίξεις, έτσι ώστε να μειώσουμε την ανεργία στην περιοχή της Φλόρινας και φυσικά να έχουμε ισότιμη τουλάχιστον μεταχείριση με τους άλλους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Και θέλω να τονίσω αυτό γιατί, όπως γνωρίζετε όλοι, στις επόμενες εκλογές, δεν ξέρω αν αυτές θα γίνουν σύντομα ή μεθεπόμενοι, η Καστοριά θα γίνει μονοαγρική. Άρα η Φλόρινα, ως πληθυσμιακός νομός δεύτερος στη Δυτική Μακεδονία, δικαιούται να έχει και ένα μεγαλύτερο μερίδιο, γιατί και εμείς διαθέτουμε και ορεινούς όγκους αλλά και λίμνες στην περιοχή της Φλόρινας. Και μάλιστα, όπως είπε πρωτήτερα και ο νέος μας βουλευτής, δεν έχει δρομολογηθεί να γίνει ο κάθετος άξονας της Εγνατίας προς την περιοχή της Φλόρινας και τη σύνδεση με την Κεντρική Ευρώπη. Αυτά είναι, θα έλεγα, πολύ σοβαρά θέματα. Νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες σε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και στον κύριο Δακή και φυσικά η αποκεντρωμένη διοίκηση όπως λειτουργούσε πριν με την κυρία Βάστα και τις όποιες συνεδριάσεις γίνανε και στο Δήμο Αμιντέου κτλ. Φαίνεται ότι μεροληπτήσαν υπέρ των γειτονικών μας νομών και άφησαν στη τύχη της Φλόρινα. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ για μία ακόμη φορά, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να γνωρίζετε ότι το εργατικό κέντρο θα είναι πάντα στο πλευρό σας για τέτοιες δραστηριότητες και ενέργειες και πρέπει να γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας ότι δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα που υποκινούνται από την Κοζάνη προς το συμφέρον του νομού τους και καλά κάνουνε, και στο θέμα της παιδείας και τα λοιπά, ακόμα όμως και στο συνδικαλισμό, λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Φλωρινιώτες και να κοιτάξουμε όλοι μαζί, να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε πράγματα για τον